Με αεροπλάνο θα ταξιδέψεις για Ελλάδα τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Θα επιλέξεις το πλοίο από Ανκόνα προς Ιγουμενίτσα και Πάτρα. Θα επιλέξεις το αυτοκίνητο είτε από την Ουγγαρία είτε από Σλοβενία, Κροατία. Ποια διαδρομή σε βολεύει, τι σε εξυπηρετεί, τι σου αρέσει, τι πρέπει να ακολουθήσεις. Εδώ λοιπόν θα τα πούμε σε λίγο από τις εκπομπές που είναι στο top 5 με τις μεγαλύτερες ακροματικότητες. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι έχουμε να δούμε. Πλησιάζει το καλοκαίρι και μαζί με αυτό οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Έτσι λοιπόν πρέπει να προετοιμαστούμε. Και εγώ για να κατέβω κάτω, αλλά και εσείς που θέλετε να κάνετε καλοκαιρινές διακοπές στα σπίτια σας, στην όμορφη Ελλάδα και να πάμε να περάσουμε όμορφα αυτές τις 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες, 5 εβδομάδες, όσες μπορεί ο καθένας να κάνει. Κάθε λοιπόν χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, κάπου αυτή την περίοδο, φτιάχνω μία εκπομπή στην οποία μοιράζομαι μαζί σας την εμπειρία μου αλλά και σημαντικές πληροφορίες για το πώς μπορείς να κάνεις αυτό το ταξίδι. Αν και έχω ήδη κάνει 3 ταξίδια και έχω ανεβάσει, το 2021 και το 2022, πάμε λοιπόν και σήμερα να δούμε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδρομές και τις επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Για να κατέβουμε λοιπόν στην Ελλάδα το καλοκαίρι διακοπές, υπάρχουν 3 επιλογές. Αν υπάρχουν 4, και τέταρτη δηλαδή, να μου την πείτε και να μου την γράψετε κάτω στα σχόλια. Είναι το αεροπλάνο, είναι το πλοίο προς Ιταλία, και από εκεί από τα διάφορα λιμάνια της Ιταλίας περνάμε Ιγουμενίτσα, Πάτρα, και το βέβαια το αυτοκίνητο. Η πρώτη επιλογή είναι το αεροπλάνο, η πρώτη επιλογή όπως τα ανέφερα είναι το αεροπλάνο. Για μια τετραμελή όμως οικογένεια είναι ελαφρώς. Είναι ακριβό το εισιτήριο. Αν έχεις οικονομική δυνατότητα και μπορείς να κλείσεις 4 εισιτήρια για να κατέβεις στην Ελλάδα, πολύ ωραία, με γεια σου, με χαρά σου. Προσέξτε όμως γιατί θα πρέπει να διορθώνουμε λιγάκι τη σκέψη μας. Αν είσαι ελεύθερος, αν είσαι ανήμφευτος ή ξέρω εγώ νεότερος από εμένα ή είσαι ανήπαντρη ή τέλος πάντων έχεις κάποιες άλλες καταστάσεις ζωής, μην μου γράψεις από κάτω, μεγάλε, εγώ σε 3 ώρες είμαι στην παραλία και πίνω καφέ. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή, τις δικές του καταστάσεις, επαγγελματικές, οικονομικές, οικογενειακές και αναλόγως κανονίζει το πώς θα κατέβει κάτω. Εδώ λοιπόν σας περιγράφω ένα ταξίδι μιας τετραμελούς οικογένειας. Ανάλογα λοιπόν ο καθένας επιλέγει τις δικές του διαδρομές και το δικό του, να το πω έτσι, τα δικά του έξοδα. Άρα λοιπόν το αεροπλάνο φτάνει χωρίς βαλίτσες, το κόστος να είναι στα 1200 ευρώ με μονάχα μία χειραποσκευή των 8, 4 άτομα δηλαδή, τα παιδιά κάτω από 26 χρονών και 2 ενήλικες με τις βαλίτσες, το αεροπλάνο μπορεί να φτάσει στα 1400 ευρώ. Άμα βάλεις και την επιστροφή, δεν θα γυρίσει πίσω. Εντάξει, όποιος θέλει να μείνει κάτω, ας μείνει κάτω. Αλλά άμα βάλεις για την επιστροφή, φτάνουμε στα περίπου 2.500 ευρώ το κόστος με το αεροπλάνο. 2.500. Μη μου πεις τώρα, Σωτήρη, εγώ βρήκα 1.800 ευρώ ή 1.900 ή εγώ βρήκα 2.800. Κοιτάξτε να δείτε. Όσοι κλείσατε εισιτήριο Ιανουάριο, ναι, μπορεί να το βρήκατε, το πήγαινε έλα, με 1.800 ευρώ ή με 2.000. Αλλά τώρα, άμα το κλείσεις, θα σου είναι γύρω στα 2.200 με 2.500 ευρώ με βαλίτσες, 4 άτομα και 2 παιδιά, έτσι, 2 ενήλικες και 2 παιδιά. Και επίσης, εάν κάνεις αναζήτηση για αεροπορικό εισιτήριο, να κάνεις την πρώτη φορά που θα κάνεις να κλείσεις και το εισιτήριο. Γιατί υπάρχουν τα λεγόμενα cookies και το σύστημα ξέρει τι τιμή σου έχει δώσει. Άρα λοιπόν, αν σε εσένα σου έχει δώσει παράδειγμα 1.000 ευρώ, την άλλη φορά που θα πας να μπει μέσα για να το κλείσει, θα σου δώσει 1.100 ευρώ, μπορεί και 1.200 ευρώ. Άρα λοιπόν, σβήνουμε τα cookies από τον υπολογιστή για να μπορέσουμε να πάρουμε την αρχική τιμή που θα μας δώσει η αεροπορική εταιρεία. Αυτή λοιπόν την επιλογή, εγώ για κάποιους λόγους με την οικογένειά μου την έχουμε απορρίψει. Έτσι στην Ελλάδα δεν κατεβαίνουμε με αεροπλάνο στην παρούσα φάση. Γιατί ακόμα και να κατέβεις με αεροπλάνο, θα πρέπει και να νοικιάσεις αυτοκίνητο. Και όχι να λες στο θείο, στη θεία, στον μπαμπά, στη μαμά, ξέρω εγώ, στο κουμπάρο, στην κουμπάρα, ξέρεις, δώσε μου το αυτοκίνητο, να πρέπει να πας στην παραλία για μπάνιο στη θάλασσα, να κάνεις μια εκδρομή, να δανείζεσαι από εδώ, να δανείζεσαι από εκεί αυτοκίνητο και μετά, ξέρω εγώ, να πρέπει να νοικιάσεις αυτοκίνητο το οποίο ανεβάζεις κι άλλο το κόστος από τα 2-2.500 που είναι το αεροπορικό εισιτήριο. Αν έχεις οικονομική δυνατότητα, βεβαίως κατέβαμε το αεροπλάνο, νίκασε και αυτοκίνητο και ανέβασε γύρω στα 3.500 ευρώ αυτά τα κόστη. Η δεύτερη λοιπόν επιλογή
ή να κατέβουμε οδικό στην Ανκόνα και από εκεί να περάσουμε με πλοίο στην Οικουμενίτσα στην Πάτρα. Υπάρχουν δρομολόγια και από άλλες πόλεις, ιταλικές πόλεις, αλλά το κλασικό, ιταλικά λιμάνια, αλλά το κλασικό δρομολόγιο είναι το Ανκόνα Οικουμενίτσα ή Ανκόνα Πάτρα. Με καμπίνα λοιπόν, μάλλον χωρίς καμπίνα, κατάστρωμα, να σε χτυπάει και το αεράκι, να βλέπεις και τα άστρα, τον αστρικό ουρανό το καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι στα 1.100 ευρώ για 4 άτομα χωρίς καμπίνα. Εάν πάρεις καμπίνα και άμα βάλεις και τα έξοδα βενζίνες και διόδια που είναι Ελβετία-Ιταλία για να φτάσεις στην Ανκόνα, θα πας στα 1.700 ευρώ με υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν έχεις αρκετά μεγάλα κόστη σε σχέση με το αυτοκίνητο, αν κατέβεις δηλαδή οδικός από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Εάν μένεις νότια Γερμανία, δηλαδή κάπου κοντά στο Μόναχο, στην Ιρενβέργη, σε 100 χιλιόμετρα, 120 χιλιόμετρα έχεις μπει Αυστρία. Ενώ εμείς που είμαστε στην Κολωνία, εγώ χρειάζομαι 560 χιλιόμετρα για να φτάσω εκεί στα σύνορα, μπορεί και παραπάνω και λίγο παραπάνω, ενώ αυτοί που είναι και από Βόρεια Γερμανία, Βρέμια, Αμβούργο, χρειάζονται 700 χιλιόμετρα για να κατέβουν και 800 χιλιόμετρα για να κατέβουν σε εκείνα τα σύνορα. Οπότε όσο πιο χαμηλά είσαι στην Ιρενβέργη, στο Μόναχο, δηλαδή αν εγώ έμενα Μόναχο, μπορεί να κατέβαινα και έτσι μια σφήνα, μια βδομάδα, ο δικός μου το αυτοκίνητο, γιατί είμαι αρκετά κοντά. Όσο μεγαλώνουν τα χιλιόμετρα, μεγαλώνει και η κούραση. Αφήστε τα έξοδα, έτσι. Εγώ λέω για την κούραση του οδηγού. Εμείς λοιπόν από την Κολωνία χρειαζόμαστε για τα ελληνικά σύνορα 2.040 χιλιόμετρα. Και μέχρι την Καβάλα, μέχρι το σπίτι μας δηλαδή, είμαστε στα 2.300 κάτι. Δηλαδή είμαστε άλλα 250 χιλιόμετρα από τα σύνορα τα ελληνικά. Τα έξοδα λοιπόν για αυτό το ταξίδι, συνολικά Γερμανία-Ελλάδα με καβάλα προορισμό και επιστροφή, είναι περίπου στα 700 ευρώ. Πριν χρόνια το είχα κάνει και με 550, πριν από 10 χρόνια. Τώρα με τις αυξήσεις που έχουν συμβεί σε καύσιμα, διόδια, βενιέτες και όλα αυτά, πλησιάζει στα 700 ευρώ πήγαινε-έλα. Δεν συγκρίνεται ούτε με το πλοίο ούτε και με το αεροπλάνο. Χωρίς διανυκτέρευση βέβαια. Πάμε να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες. Το γιατί χωρίς διανυκτέρευση θα το πούμε παρακάτω. Καταρχάς, πρέπει το αυτοκίνητό μας να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έλεγχος αυτοκίνητου 2 μήνες πριν την αναχώρηση. Διότι άμα διαπιστωθεί κάποια ζημιά ή ένα ανταλλακτικό που θα πρέπει να γίνει αλλαγή, να δώσουμε χρονικό διάστημα να το παραγγείλουμε, να έρθει, να το τοποθετήσει ο μηχανικός μας. Μην περιμένεις τελευταίο μήνα ή 3 εβδομάδες πριν την αναχώρησή σου να κάνεις ένα σημαντικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου. Οπότε να πιεστείς με τις ημερομηνίες για να προλάβεις να είσαι έτοιμος για να φύγεις. Ένα τέτοιο ταξίδι που έχεις παιδιά, ο συνήθως οι περισσότεροι το κάνουν στα Schulferien, στις σχολικές διακοπές. Θα δεις το ημερολόγιο σου πότε τα παιδιά πηγαίνουν έχουν διακοπές. Και αναλόγως κανονίζεις τις άδειες τις δικές σου, τις συζύγου σου, για να μπορέσεις να απουσιάσεις 2, 3, 4, 5 εβδομάδες ακριβώς στις σχολικές διακοπές. Γι' αυτό και πάρα πολλοί Έλληνες δεν φεύγουν την ίδια περίοδο, γιατί το κάθε κρατήριο στη Γερμανία παίρνει διαφορετικές ημερομηνίες διακοπών. Δηλαδή πέρυσι εμείς ήμασταν πρώτοι που ξεκινήσαμε από Ιούνιο, φέτος είμαστε τρίτη-τέταρτη νομίζω, ξεκινάμε τις διακοπές μας αρχές Ιουλίου. Έτσι πηγαίνει, κάποιοι άλλοι ξεκινάνε τον Αύγουστο και εμείς σε λίγα χρόνια θα κάνουμε τον Αύγουστο διακοπές. Θα ξεκινάμε τον Αύγουστο και όχι αρχές Ιουλίου. Έτσι στη Γερμανία δεν μπορεί όλο το κράτος να πάει σε διακοπές και τα 16 κρατήδια. Κοιτάζουμε τις ημερομηνίες και επιλέγουμε λοιπόν από πριν, αρκετό καιρό πριν, το ταξίδι μας και γενικά το διάστημα που θα απουσιάσουμε. Εγώ προσωπικά έχω ένα αυτοκίνητο καλό συντηρημένο, ένα αυτοκίνητο 12 ετίας, έχει κλείσει τα 12 χρόνια, που μας πάει και μας φέρνει μία χαρά. Το δικό μου λοιπόν το μοντέλο του αυτοκίνητου είναι κατασκευής 2012, έχει μια υποδύναμη 157 άλογα, είναι 1460 κυβικά, άρα τα 1460 κυβικά για να σου βγάλουν υποδύναμη 157 άλογα σημαίνει ότι έχει κάποιον CBST ή έχει κάτι το οποίο του δίνει μεγαλύτερη, να το πω έτσι, δύναμη. Τετρακύλινδρο είναι, 6 ταχύτητες και χρησιμοποιώ δηλαδή το αυτοκίνητο και η βενζίνη. Αν λοιπόν και πλέον
Αν και αυτό το αυτοκίνητο είναι 12 ετών, είναι καλοσυντηρισμένο, έχει αρκετές νέες τεχνολογίες για την γενιά εκείνη του κατασκευαστή που ήταν το 2012. Δεν θέλω να πω μάρκα αυτοκινήτου γιατί ξέρετε, ξέρω ότι από κάτω αρχίσουν τα σχόλια, οι ειρωνίες και δεν έχω καμία διάθεση. Προσπαθώ να κάνω μια σοβαρή δουλειά, μια σοβαρή εργασία από εδώ. Δεν έχω καμία διάθεση με τον κάθε χαζοχαρούμενο να κάθεται να μου γράφει οτιδήποτε. Η επιλογή που έκανα στο αυτοκίνητο είναι για να ταξιδεύω στην Ελλάδα και αν εδώ στη Γερμανία πάω κάποιο ταξίδι μέσα στη χώρα, να μπορεί με αξιοπρέπεια και με αξιοπιστία, με άνεση και με ασφάλεια να ταξιδέψω. Γι' αυτό λοιπόν επενδύσαμε σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο ακόμα και τώρα από το 2000 που το αγόρασα, αυτό το αυτοκίνητο έχω για 5ο ταξίδι που θα κάνουμε στην Ελλάδα. Δεν παίζει ρόλο βέβαια το τι αυτοκίνητο έχεις, αρκεί να είναι καλοσυντηρισμένο. Έχω ταξιδέψει και με Mégane Scénic Renault παραγωγής του 99-2000. Και αυτό έγινε από το 12 μέχρι το 16. Ήταν δύο φορές τότε που κατεβήκαμε με αυτό το αυτοκινητάκι. Μια χαρά κατεβήκαμε, μια χαρά γυρίσαμε. Προσέχω τα αυτοκίνητά μου, τα έχω καλοσυντηρημένα, γιατί εδώ στη Γερμανία υπάρχει και μεταπολιακή. Ναι, μεταπόληση ας πούμε, που άμα είναι το αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση, χάνεις πολύ λιγότερα από αυτά που ξόδεψες για να το αγοράσεις. Άλλο θέμα εκπομπής αυτό με τα αυτοκίνητα, με τα χειρισμένα αυτοκίνητα κτλ. Πάντως να ξέρετε ότι στη Γερμανία είναι καλοσυντηρημένα τα αυτοκίνητα. Αφού λοιπόν το αυτοκίνητό μας είναι έτοιμο, επιλέγουμε τη διαδρομή. Να προσθέσω αυτό το σημείο ότι εάν υπάρχει αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα τα οποία έχουν ενσωματωμένα χάρτες, οδικούς χάρτες, καλό θα είναι να τους ανανεώσετε. Όσο και να ξέρεις τη διαδρομή, ένας ενημερωμένος χάρτης είτε στο αυτοκίνητο είτε στο κινητό θα σε βοηθήσει να παίρνεις κάποιες πληροφορίες, είτε είναι ο καιρός, είτε είναι οι χιλιομετρικές αποστάσεις, να μπορείς να βλέπεις την κατανάλωσή σου, τα καύσιμα, που θα βάλεις τη βενζίνη σου ή το πετρέλαιο. Ανάλογα λοιπόν, είναι σημαντικό για μένα προσωπικά, ανανέωσε με νέο update αυτούς τους χάρτες είτε στο αυτοκίνητο είτε στο κινητό. Εγώ προσωπικά επιλέγω το κλασικό δρομολόγιο. Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και Σκόπια. Και φτάνουμε με το καλό στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Γιατί κάποιοι μπορεί να φύγουν από τη Σερβία, από το Νις, να πάνε για Βουλγαρία και να μπουν από τον Προμαχώνα ή κάποιοι άλλοι από την Ουγγαρία, θα πούμε σε λίγο, να περάσουν αυτοί από τη Βουλγαρία. Εγώ δεν πηγαίνω από τη Βουλγαρία προς το παρόν. Μια φορά το έκανα το 2020 από τον Προμαχώνα, δεν μου άρεσε η διαδρομή, δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος, οπότε και έχω μάθει αυτό το δρομολόγιο από τα Σκόπια, θα πάω από τα Σκόπια. Υπάρχει μια άλλη επιλογή που μπορείς από Αυστρία να κατευθυνθείς για Ουγγαρία, Σερβία, Σκόπια. Εκεί εξοικονομείς περίπου 50 ευρώ από τα διόδια και τις βενιέτες, αλλά η χιλιομετρική διαφορά είναι μεγαλύτερη, φτάνει στα 80 χιλιόμετρα μεγαλύτερη διαδρομή. Εγώ επιλέγω το δρομολόγιο, που σας είπα, το κλασικό δρομολόγιο από Σλοβενία και Κροατία. Ο λόγος είναι ότι στην Ουγγαρία έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στα σύνορα, διότι οι Ούγγροι κάνουν ελέγχους ακόμα και στα πόρμπαγκας για να δουν αν υπάρχουν λαθρομετανάστες. Πριν από αρκετά χρόνια μπορούσε να βρει κάποιον λαθρομετανάστη στη διαδρομή σου, να σου δώσει 1000 ευρώ, 1500 ευρώ, τον βάλει στο πόρμπαγκας για να τον περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή λοιπόν οι Ούγγροι κάνουν πάρα πολλούς ελέγχους, δημιουργούνται μεγάλες ουρές στα σύνορα. Αποφεύγω την Ουγγαρία. Θα μου πεις, Σωτήρη, υπάρχει παράπλευρο σύνορο, δεν λέω τώρα ονομασίες, δεν τις θυμάμαι, το οποίο παράπλευρο σύνορο έχει λιγότερη κίνηση. Ναι, συμφωνώ, έχει λιγότερη κίνηση, όμως μεγαλώνει το χρόνο ταξιδιού, διότι αναγκάζεσαι να κόψεις ταχύτητα, να πας στο παράπλευρο σύνορο, το μαθαίνουν κι άλλοι και μαζεύει λίγο κίνηση. Άρα λοιπόν δεν μπαίνω στη διαδικασία να ρισκάρω να πάω από Ουγγαρία και να πέσω σε καθυστέρηση και να χάσω χρόνο και να κουραστώ. Κάποτε λοιπόν, που μια φορά έκανα αυτό το δρομολόγιο με την Ουγγαρία, επειδή ήταν 15 Αυγούστου η επιστροφή, ακριβώς 15 Αυγούστου, εμείς ετοιμαστικά ξεκινήσαμε για να συναντηθούμε με κάτι άλλους Έλληνες στα σύνορα των Ευζώνων. Εγώ από καβάλα ήθελα περισσότερο χρόνο, εκείνος από την Ευέρεια ήταν πιο κοντά, μου λέει ξεκίνα και ερχόμαστε και εμείς θα τα πούμε στα σύνορα. Όταν φτάνω εγώ στα σύνορα μου λέει θέλουμε ακόμα λίγο για να ξεκινήσουμε, λέω να μην περιμένω, θα πάω ήρεμα εγώ στο δρόμο με 100 ας πούμε, εσύ με 120-130 θα με φτάσεις κάποια στιγμή στη διαδρομή.
Το παλικάρι όμως άργησε να ξεκινήσει με την οικογένειά του. Εγώ φτάνω στην Ουγγαρία σιγά σιγά και περιμένω 2 με 3 ώρες. Σε αυτό το 2-3 ώρο με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει πού είσαι. Λέω περιμένω ήδη 3 ώρες στα σύνορα Ουγγαρία-Σερβία για Ουγγαρία. Μου λέει εγώ είμαι στο Βελιγράδι. Του λέω κοιτάξτε να δεις, ακολούθα το άλλο δρομολογείο και πήγαινε από Αυστρία. Λοιπόν, το παλικάρι από Κροατία πήγε από Κροατία, μπήκε δηλαδή Κροατία-Σλοβενία και όταν αυτός μπήκε στην Αυστρία, εγώ ήμουνα ακόμα στην Ουγγαρία και έτρεχα λιγάκι μήπως προλάβουμε και συναντηθούμε στα γερμανικά σύνορα με την Αυστρία. Δεν τον πρόλαβα, βρέθηκε να είναι 2 ώρες μπροστά από μένα. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα δεν ξαναπήγα στην Ουγγαρία και πάρα πολλοί μου λένε για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν. Σάββατο Κυριακή είναι κόλαση τα σύνορα από εκεί. Η καθημερινή σίγουρα είναι πιο εύκολη. Με γεια σου με χαρά σου εάν πας από την Ουγγαρία. Το έχεις μάθει και νιώθεις άνετα. Μπορείς να πας. Εγώ ακολουθώ αυτό το δρομολόγιο που μου είναι ξεκούραστο γιατί δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Αφού οι περισσότεροι πάτε από Ουγγαρία. Στην κλασική διαδρομή Σλοβενία-Κροατία δεν βρίσκω κίνηση και πολύ περισσότερο τώρα που το Σλοβενία-Κροατία δεν υπάρχει συνοριακός έλεγχος και περνάμε αμέσως. Δηλαδή δεν κόβουμε, δεν σταματάμε καθόλου. Καταλαβαίνετε ότι πέρα κερδίζεις από 1 μέχρι 2 ώρες και πολύ γρήγορα φτάνουμε, τα πρώτα σύνορα δηλαδή, που είναι Κροατία-Σερβία. Μεγάλη υπόθεση φίλες και φίλοι. Άρα λοιπόν μπαίνω στην Αυστρία, ναι πάω από τα τούνελ, ναι έχει ανηφόρες, έχει όμως και κατηφόρες, έχω σταθερή ταχύτητα, προσέχω τα ραντάρ, πολλά ραντάρ στην Αυστρία. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν εφαρμογές στο κινητό, υπάρχουν διάφορα μέσα για να είσαι ενημερωμένος, παρόλα αυτά όμως προσέχουμε όσο μπορούμε, μέσα στα τούνελ δεν κάνουμε χαζομάρες, είμαι μόνος μου, με 100 πηγαίνω, διπλή τέτοιο είναι autobahn, αυτοκινητόδρομος, θα κάνω την προσφέρα σήμα ένα φορτηγό, θα ξαναπάω με 100 χιλιόμετρα την ώρα, όμορφα και ωραία, βγαίνω από τα τούνελ, μπαίνω στην Σλοβενία χωρίς να έχω κουραστεί, χωρίς να έχω κανένα στρες και άγχος ότι στα σύνορα θα με καθυστερήσουν. Μετά λοιπόν φτάνουμε στην Κροατία, όπως είπα, Κροατία-Σλοβενία, εγώ ταξιδεύω Κυριακή βράδυ από Γερμανία φεύγω, Δευτέρα μεσημέρι δεν υπάρχουν σύνορα πάρα πολλοί κόσμος, να περιμένουμε μισή ώρα στα σύνορα για να μπούμε Σερβία, μισή ώρα 40 λεπτά, μπαίνουμε Σερβία, μετά κατευθυνόμαστε στα Σκόπια και Σερβία-Σκόπια και εκεί το ίδιο, ούτως ή άλλως κάποιοι έχουν ήδη αραιώσει, έχουν πάει προς την ακτές της Δαλματίας, Κροατία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, κάποιοι άλλοι έχουν πάει προς τη μεριά της Βουλγαρίας, άρα έχει λιγότερο κόσμο στο Σερβία-Κροατία, σε μισή ώρα 40 λεπτά περνάω και μπαίνω Σκόπια που μετά σε 170 περίπου χιλιόμετρα είμαι στα ελληνικά σύνορα. Είναι αρκετά ωραία η διαδρομή, αυτοκινητόδρομος και όταν κατεβαίνω γρήγορα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχω την ίδια ταχύτητα, αλλά όταν κατεβαίνω γρήγορα γιατί είναι η προσμονή των διακοπών, ενώ στην επιστροφή είμαι πιο κουρασμένος, γιατί σε πιάνει λίγο πάλι, όχι τώρα πάλι πίσω γυρίζουμε στα γνωστά. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδρομή κατά κάποιο τρόπο στις βασικές ενότητες. Αυτό που θέλω τώρα να δώσω την προσοχή είναι λίγο στη βενζίνη. Η βενζίνη στην Αυστρία είναι φθηνότερη από τον κορονοϊό και μετά. Οπότε όταν κατεβαίνω, φεύγω γεμάτος από εδώ, από την κολονία, θα βάλω βενζίνη πριν πω Αυστρία γιατί είναι πιο ακριβή. Μου λέτε κάποιοι, α, η Αυστρία είναι ακριβή. Δεν είναι ακριβή, η Αυστρία είναι ακριβότερη βενζίνη και πέρυσι και πρόπερσι. Τα τελευταία 2 χρόνια, 21, 22 και 23, από ό,τι έχω μάθει για το 23, είναι ακριβή η βενζίνη, φίλες και φίλοι. Μάλλον δεν γεμίζω, πριν μπω στη Γερμανία θα βγω σε Autohof που έχει 10 cents λιγότερη, φθηνότερη τη βενζίνη από ό,τι πάνω στον αυτοκινητόδρομο, σε κάποιο Autohof θα βγω, θα βάλω... Ο συνήθως είμαι κάπου πριν το πασάω και θα το μισογεμίσω το αυτό, θα μισοβάλω βενζίνη γιατί υπολογίζω τα χιλιόμετρά μου να βάλω στην Κροατία. Οπότε περνάω Αυστρία 340 χιλιόμετρα περίπου και περνάω και τη Σλοβενία, άλλα 80 χιλιόμετρα Σλοβενία, άρα με 400 χιλιόμετρα φτάνω στην Κροατία. Υπολογίζω να μισογεμίσω και να μπω στην Κροατία. Στην Κροατία θα φουλάρω το αυτοκίνητο. Οπότε το επόμενό μου γέμισμα θα είναι στην Σερβία και το επόμενο γέμισμα θα είναι 15 χιλιόμετρα πριν τα ελληνικά σύνορα στα Σκόπια, σε μια Shell που είναι 15 χιλιόμετρα πριν. Είμαι ευχαριστημένος από την ποιότητα της βενζίνης, διότι όταν είχα βάλει κάποια στιγμή στα σύνορα με τα ελληνικά, στα Σκόπια, ήταν πολύ χαλιά η βενζίνη. Σε εκείνη λοιπόν τη Shell που βάζω 15 χιλιόμετρα πριν τα σύνορα με την Ελλάδα στα Σκόπια,
φτάνω στην καβάλα και το ντεπόζιτό μου είναι μισογεμάτο. Άρα λοιπόν δεν έχω λόγο να ρισκάρω και να βάλω στα σύνορα και να έχω μετά κακής ποιότητας βενζίνη. Το έχω κάνει 1-2 φορές, δεν το ξανακάνω, βάζω και στη Shell. Αν χαλάσει και εκείνη η Shell θα σας ενημερώσω. Αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος στην παρούσα φάση και από την εξυπηρέτηση των παιδιών που είναι εκεί, γιατί τα Σκόπια είναι μια δύσκολη χώρα στην εξυπηρέτηση και στα διόδια και στα βενζινάδικα. Προσοχή πάρα πολύ και στα ραντάρ. Στείνονται, αλλά στείνονται κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο εκεί στα Σκόπια. Δηλαδή στα καλά καθούμενα βγαίνει ο άλλος, σταματάει, σου λέει να πληρώσεις, λες ναι μαμού, θα σου πει 300 ευρώ να πας μέσα στην πόλη του Σκοπίου να τα πληρώσεις, λες δεν έχω τον χρόνο, γίνεται μια διαπραγμάτευση. Έχει συμβεί αυτό πριν από 2 χρόνια. Ξαφνικά Φάντης Μπαστούνης με 130 ήμουνα. Έτσι, δεν είναι το... Ήταν 120 το όριο, με 130 πήγαινα. Σε μια έτσι λίγο κατηφόρα, εμφανιστήκανε, με σταματήσανε. Μου λένε τόσο είναι το πρόστιμο, 200 ευρώ. Λέω εντάξει, τώρα πού να πάω το πληρώσω μέσα στην πόλη. Δεν μπορώ τώρα εδώ να το πληρώσω με κάρτα, με κάποια αυτόματη συναλλαγή. Και άρχισε το παζάρι. Το παζάρι οδήγησε σε ένα συμβιβασμό στα 30 ευρώ. Και τελικά πήγα εκεί στο αυτοκίνητο της αστυνομίας, μου λέει ας τα λεφτά στη πόρτα εκεί που είναι που βάζουμε κάποια αντικείμενα, μου λέει σε 30 ευρώ, πάρ' τα διαβατήρια και φύγει και να προσέχεις. Ευχάριστος ο αστυνόμος, εξυπηρετικός, τώρα εγώ δεν πήρα κάποια απόδειξη, δεν ξέρω τι και πώς, αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκό ή θέμα των χωρών. Η Αντιατσέ έχει πολλές φορές πει και γενικά το γερμανικό κράτος έχει κάνει παρατηρήσεις για τους τουρίστες transit που κατεβαίνουν και που γίνονται όλα αυτά. Δεν ξέρω άμα είναι νόμιμο, παράνομο, άμα αυτός ήταν αστυνομικός ή έκανε υπηρεσία εκτός βάρδιας, παιδιά. Είναι δύσκολη χώρα τα Σκόπια. Όσοι Σκοπιανοί και ξέρετε ελληνικά, με καταλαβαίνετε ακριβώς εννοώ. Είναι μια φτωχή χώρα η οποία θέλει βοήθεια, θέλει προστασία. Ναι, να τη βοηθήσουμε, να την προστατέψουμε, αλλά έχουν γίνει πολλές χαζές πολιτικές επιλογές. Μην πάμε τώρα σε άλλο, ας μείνουμε σε αυτό ότι γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν ραντάρ, προσέξτε, είναι 170 χιλιόμετρα μήκος για να μπει σε Ελλάδα, οπότε τήρησε λίγο τα όρια, να το πω έτσι, τα χιλιόμετρικά όρια, εντάξει, τα όρια ταχύτητας, αντί το βρήκα, για να φτάσεις με ασφάλεια στα σύνορα χωρίς να πληρώσεις ή να μπει σε τέτοιες διαδικασίες. Τα σύνορα στα Σκόπια θα πούμε για τα διόδια και όλα αυτά σε λίγο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι 48 ώρες πριν το ταξίδι σου πήγαινε στην Αντιατσέ και πάρε βενιέτες, διόδια και όλα αυτά μέχρι και τη Σλοβενία. Άρα λοιπόν δεν σταματάς πουθενά. Να ξέρετε φίλες και φίλοι ότι κάθε στάση κοστίζει. Κοστίζει σε χρόνο. Δηλαδή το να πηγαίνεις μια χαρά στον δρόμο σου και να πρέπει να σταματήσεις πριν τα σύνορα για να πάρεις βενιέτα, έχεις ένα μισάωρο χάσει. Μπορεί να σου πει και ξέρω εγώ, η σύζυγος, τα παιδιά να κατουρίσω από τουαλέτα. Έχεις χάσει, δηλαδή, ακόμα και μια στάση για σωματική ανάγκη, έχει χάσει 20 λεπτά μισή ώρα. Το ξέρεις αυτό. Μέχρι να βγεις, να παρκάρεις, να κατέβεις, να πάει μια ο ένας, μια ο άλλος, το αμάξι, να ξαναμπεί στον αυτοκινητόδρομο, έχεις χάσει 20 λεπτά με μισή ώρα. Άρα λοιπόν, όσο πιο λιγότερα σταματήματα κάνεις, όσο πιο πολύ κερδίζεις χρόνο και είσαι πιο ξεκούραστος. Γιατί οι καθυστερήσεις αυτές κοστίζουν. Θα πούμε και για τις καθυστερίες αργότερα. Ας μείνουμε στο ότι πας Αντιατσέ, λαμβάνεις διόδια, βενιέτες μέχρι και Σλοβενία. Το κόστος περίπου 85 ευρώ πήγαινε, αλλά πρόσεξε. Τα τούνελ τα πληρώνεις για ένα χρόνο. Αν λοιπόν έχεις πάρει πέρυσι τούνελ, που έχω πάρει εγώ πέρυσι τούνελ, και μάλλον με πιάνει το κατέβασμα, θα πάρω τούνελ μόνο επιστροφή θα αγοράσω, όχι για το κατέβασμα. Άρα όσοι πέρυσι αγοράσατε από την Αντιατσέ τούνελ, τη διέλεση από τα τούνελ πήγαινε, έλανε για ένα χρόνο, άρα μάλλον σας πιάνει για το κατέβασμα, αλλά δεν χρειάζεται να πληρώσετε. Θα κερδίσει ένα 20 περίπου, 20 ευρώ. Δεν είναι και άσχημα, αλλά ελέγξτε τις αποδείξεις από πέρυσι για να είστε εντάξει. Άρα λοιπόν έχεις ξεμπερδέψει με αυτό και μετά πληρώνεις διόδια μονάχα Κροατία, Σλοβενία και Σκόπια. Πληρώνεις λοιπόν το ποσό από πριν και όταν είσαι στην Κροατία, η Κροατία έχει δύο διόδια, παίρνεις κάρτα με το που μπαίνεις στα σύνορα, παίρνεις μια κάρτα, λίγο πριν το Ζάγκρεπ, βάζεις την κάρτα στο μηχάνημα, σου λέει πόσα να πληρώσεις, είναι περίπου 6-7 ευρώ και το επόμενο είναι από μετά το Ζάγκρεπ, παίρνεις πάλι χαρτάκι,
Μέχρι να φτάσει στα σύνορα τη Σερβία, δίνει το χαρτάκι. Είναι περίπου 18 ευρώ εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου 23 ευρώ, 24 χοντρικά είναι η Κροατία, τα διόδια. Και μετά στην Σερβία έχει περίπου κανένα 12-14 ευρώ διόδια και άλλα 6 ευρώ διόδια είναι τα Σκόπια. Μπορείς να πληρώσεις με κάρτα ή να πληρώσεις με ευρώ. Δεν έχεις πρόβλημα. Αρκεί να έχεις ψηλά. Γιατί μπορεί να μην σου δώσουν τα αρέστα. Οπότε να έχεις ψηλά. 2 ευρώ, 1 ευρώ και μισό ευρώ, ειδικά στα Σκόπια που είναι μισό ευρώ, 1 ευρώ και 2 ευρώ τα διόδια, είναι περίπου 5 ή 6 διόδια του 1 ευρώ και του μισού ευρώ. Προσοχή λίγο με τον υπάλληλο, άμα είναι 1,5 ευρώ, να έχετε το 1,5 ευρώ, δεν έχω το 1,5 ευρώ, να έχετε το 1,5 ευρώ τα νομίσματα δίπλα-δίπλα, γιατί μου είχε τύχει κάποτε ο υπάλληλος να μου πει ότι του δώσα 1 ευρώ και να του πω όχι, σου δώσα 1,5 ευρώ, να όχι, μου λέει, κοίτα, μου λέει, είχε βάλει εδώ από κάτω το μισό ευρώ και μου είχε δείξει το ένα. Μου λέει, ορίστε, μου λέει, ένα μου δώσες. Ζαλισμένος από την κούραση του ταξιδιού, λέω, λες να έκανα λάθος. Του δίνω λοιπόν άλλο μισό ευρώ, ωραία. Αλλά πολύ ταχυδακτυλουργικά τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν κάνω κανένα μπιφτέκι και μπριφ και τα λοιπά με τους φίλους μας, τους γειτόνους, έτσι, προς Θεού. Συμβαίνει όμως, λυπάμαι που το λέω, οπότε όταν πηγαίνω στα διόδια τώρα έχω τα νομίσματα στο χέρι μου, μισό και ένα ή μισό και μισό ή ένα και μισό ή δύο και ένα, και τα το αδίνω έτσι από το παράθυρο για να μην έχουμε αυτές τις παραξενιές και τις μαλαγανιές, ωραία. Και έτσι τελειώνουμε και με τα διόδια, φίλες και φίλοι. Η βενζίνη συνολικά για μένα προσωπικά, τηρώντας τα όρια ταχύτητας, αλλά και μερικές φορές λιγάκι, εντάξει, θα πας και με 130 και με 140, μπορεί και με 150, κάποιο και με 180, ωραία. Έχω δει περίπου τα σταθερά, θυμάμαι τα σταθερά σημεία που έχουν κάμερες και φωτογραφίζουν ή οτιδήποτε άλλο. Προσέξτε λιγάκι όταν βλέπετε γέφυρες, αφήστε τον γκάζι από το αυτοκίνητο, όταν βλέπετε γέφυρες, στείλετε πάνω από τις γέφυρες μερικές φορές τα ραντάρ. Προσέξτε στον περιφερειακό, στο Βελιγράδι, εκεί πέρα έχουν, φωτογραφίζουν στα διόδια, όταν πλησιάζετε διόδια, προσέξτε στα Σκόπια, είναι πονηροί, στείνονται, δηλαδή πέρυσι κάποια στιγμή πραγματικά ήταν ένα αυτοκίνητο μπροστά Σκοπιανό και πήγαινε αργά. Πήγαινε με 80-90, με κούρασε πολύ. Λέω, θα πω από πίσω, από τον Σκοπιανό, λέω, αυτός κάτι πρέπει να ξέρει για να πηγαίνει. Ήταν καλό αυτοκίνητο για να πηγαίνει τόσο αργά και πραγματικά υπήρχε ραντάρ πιο κάτω. Οπότε, όταν είστε μπροστά σε κάποιο Σκοπιανό αυτοκίνητο ή σε κάποιο κροατικό, σερβικό και πηγαίνει αργά, μπορεί κάτι να ξέρει παραπάνω. Να τα υπολογίζετε όλα αυτά. Να προσέχετε τα βενζινάδικα πριν τα βενζινάδικα στείνονται με ραντάρ και στην έξοδο σας σταματάνε του βενζινάδικου. Θέλει λίγο προσοχή, έτσι. Στη Σερβία δεν έχω δει πάρα πολλά ραντάρ, ειδικά από το Βελιγράδι και μετά προς το Νις ή στα σύνορα, δεν έχω δει πάρα πολλά ραντάρ. Μπορείτε να τρέξετε λιγάκι για να κερδίσετε τον χρόνο, έτσι. Αλλά πάντα με προσοχή και με σεβασμό στην οδήγηση, αν είσαι κουρασμένος ή οτιδήποτε άλλο. Σεβασμό και προσοχή. Εγώ λοιπόν με αυτές τις ταχύτητες, που εντάξει, το αυτοκίνητο εμένα μου έδωσε 100 χιλιόμετρα την ώρα, δεν πήγαμε 100 όλη την ώρα, υπολογίζεις και τα κατεβάσματα που κάνεις για τα διόδια, τις ταχύτητες που κόβεις για να μπεις στα βενζινάδικα. Κατανάλωσα 157 λίτρα για την απόσταση των 2.300 χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι μου. Κατανάλωσα 157 λίτρα. Δεν μπορώ να πω ότι καίει πολύ το αυτοκίνητο, αλλά όπως είπα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και προσπαθώ να έχω και το tempomat, να έχω σταθερό γκάζι, να μην κάνω αυξομοιώσεις από το 130-140, γιατί μερικές φορές όποιος δεν έχει tempomat πάει 140, κατεβαίνει 120 χωρίς να το καταλάβει, ξαναπατάει γκάζι να πάει 140, έχεις κατανάλωση εκείνη την ώρα, αρκετά λοιπόν, όσο μπορείς σταθερό γκάζι. Αυτό εμένα με οδήγησε σε έξοδα περίπου 238 ευρώ η βενζίνη μου, με μέσο όρο 1,80, γιατί στη Γερμανία είχα βάλει και με 2 ευρώ, είχα βάλει και με 1,60 στα Σκόπια, 1,50, άρα λοιπόν κατανάλωση είναι αυτή, 157 λίτρα με 1,80 ευρώ μέσο όρο,
ένα κόστος στα 230 με 240 ευρώ η βενζίνη στο κατέβασμα και άλλα τόσα στην επιστροφή, έχεις περίπου 500 ευρώ στη βενζίνη σου. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαμονή τώρα, γιατί πάρα πολλοί μου το λέτε. Στη διαμονή, φίλες και φίλοι, εγώ δεν κάνω διαμονή. Γιατί ψυχολογικά θέλω να πάω σπίτι μου. Έχω κάνει τη διαδρομή πάρα πολλές φορές, την ξέρω πάρα πολύ καλά. Μια φορά που είχα κάνει διαμονή, σε 2 ώρες έφυγα από το ξενοδοχείο. Σταματήσαμε, εντάξει, αλλά το σταμάτημα και γενικά το να πας, να κάνεις και ένα ντουζάκι, είναι πολύ ωραία το ντουζάκι, πολύ ωραία να ξαπλώσω, αλλά μετά από 1 ώρα, 2, δεν με πιάνει ο ύπνος. Μετά από 2 ώρες, δεν με πιάνει ο ύπνος. Γίναγα από εδώ, γίναγα από εκεί, λέω σηκωθείτε, φεύγουμε. Θέλω να πάω σπίτι μου. Τα παιδιά ήταν σε μια ηλικία που καταλαβαίνανε, θέλανε και αυτά να φτάσουν στο σπίτι, στον ξάδερφό τους, εξαδέρφια τους να παίξουν. Οπότε στο κατέβασμα δεν με βότησε η διαμονή, δεν το ξανά έκανα. Το πηγαίνω συνεχώς, με τη μία. Θα μου πεις, δεν κοιμάσαι, κοιμάμαι, αλλά πώς κοιμάμαι. Κοιμάμαι στρατηγικά, δηλαδή ξεκινάω από την, για 48 ώρες δεν βάζω ούτε αλκοόλ στο στόμα πριν από το ταξίδι. Ακόμα το αλκοόλ για να φύγει από το σώμα σου θέλει 24 ώρες το λιγότερο. Άρα λοιπόν για 48 ώρες καθόλου αλκοόλ. Κοιμάμαι καλά αυτές τις 2 μέρες. Δεν ξενυχτάω. Κοιμάμαι καλά. Κοιμάμαι και τα μεσημέρια. Δηλαδή ετοιμάζω το σώμα μου για μια καταπώνηση. Είμαι ένας τύπος που πάω και κάνω τζόκινγκ, έτσι γυμνάζομαι, παίζω με το παιδί μου ποδόσφαιρο. Κρατάω μια καλή φυσική κατάσταση. Καλή, όχι σούπερ, έτσι. Όταν κάνεις τη γυμναστική σου, 2-3 φορές τη βδομάδα να κάνεις ένα τζόκινγκ, να τρέξεις μισή ωρίτσα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα λοιπόν, προσέχω τη διατροφή μου, προσέχω το ποτό μου, πίνω αρκετό νερό εκείνες τις τελευταίες 2 μέρες. Δεν κάνω γυμναστική μόνο 2 μέρες, έτσι. Γυμναστική κάνω όλο το χρονικό διάστημα. Άρα είναι καλό, πολλοί από εμάς δεν γυμναζόμαστε, είμαστε αραλίκοι. Δεν σε βοηθάει και το γυμναστήριο, λέει, εγώ πάω κάνω βαράκια. Παιδιά, το σώμα εκείνη την ώρα πρέπει να μείνει ξύπνιο. Θέλει αναπνοές, θέλει υγρασία. Δεν θέλει ούτε βαράκια, ούτε κάνω, ξέρω εγώ, χαλαρά γυμναστήριο. Θέλει τζόκινγκ. Να πάρεις φυγμού στο σώμα, αερόβια δυνατή, έτσι, στην αερόβιά σου, να έχεις παλμούς, να μπορείς δηλαδή να βγάλεις όλο το βράδυ στην οδήγηση. Θα μου πεις, γίνεται. Όταν πας στα μπουζούκια όλο το βράδυ, γίνεται όμως. Και πίνεις και αλκοόλ και είσαι μια χαρά το πρωί. Έτσι δεν είναι? Γιατί λοιπόν να πεις ότι κατεβαίνω με το αυτοκίνητο που είναι πιο χαλαρά, πιο ωραία, ακούς τη μουσικούλα σου, βάζεις ακουστικά για να μην ενοχλείς τους άλλους που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, βάζεις ακουστικά, ακούς τη μουσική σου, το νεράκι σου, το καφέ σου, έτσι πας διακοπές. Γιατί να μην τα καταφέρεις? Αλλά σαν μπουζούκια όμως και στη διασκέδαση είσαι πρώτος, έτσι δεν είναι? Εγώ απλά σας βάζω σε έναν άλλον τρόπο σκέψης. Άρα όπως ένα αθλητικό γεγονός, έτσι, εγώ σαν αθλητής πάντα πρόσεχα τη διατροφή μου και την προετοιμασία μου, άρα και το ταξίδι μου προσέχω. Οπότε δεν χρειάζομαι να διανυκτερεύσω, ξεκινάω 6 το απόγευμα, 6.30 ώρα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, δείτε παλιότερα βίντεο στη playlist με βόλτες και ταξίδια, ξεκινάω 6-6.30 η ώρα, φτάνω περίπου 12, μπαίνω στην Αυστρία, 11-11.30, κάνουμε διάλειμμα, τρώμε σαντουιτσάκια και όλα αυτά, βάζω βενζίνη, κάνω ένα μεγάλο διάλειμμα και μετά μπαίνω στο αυτοκίνητό μου να οδηγήσω όλο το βράδυ. Το πρωί με βρίσκω στο Βελιγράδι, στο Ζάγκρεπ, δηλαδή το πρωί εγώ γύρω στις 8 η ώρα, κάπου εκεί 7 με 8 είμαι στο Ζάγκρεπ. Άρα αν έχω ξεκινήσει 6 ώρες, το Ζάγκρεπ είναι η μέση της διαδρομής για μένα. Έχω κάνει 1200 και κάτι χιλιόμετρα και λίγο παραπάνω κιόλας θα έλεγα. Άρα είμαι στο Ζάγκρεπ, έχει βγει ο ήλιος, είναι 8 η ώρα, έχουν ξυπνήσει οι άλλοι, θέλω να κάνουν πρωινό να φάνε. Ωραία. Φάτε πρωινό εσείς, εγώ πέφτω 1 ώρα και κοιμάμαι. 1 ώρα όμως. 50 λεπτά με 1 ώρα γεμάτη. Θα μου πει σου φτάνει? Δεν καταλαβαίνω πώς φαίνεται αυτή η ώρα, γιατί με το που ξαπλώνω στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου, έτσι ανοίγω και την πόρτα, με προσέχουν οι δικοί μου που είναι έξω οι άνθρωποι, ανοίγω και την πόρτα και τα πόδια μπορούν να βγουν έξω από το κάθισμα, από την πόρτα, ή μαζεύομαι, ωραία, πάλι με ανοιχτή πόρτα ή με κλειστή πόρτα και ανοιχτά τα παράθυρα, γιατί μπορεί να μου κάνει ζέστη μέσα στο αυτοκίνητο, ή παίρνω ένα κουβερτάκι εκδρομής και το ανοίγω κάτω από ένα δέντρο και κοιμάμαι έξω. Και με προσέχουν οι δικοί μου που κάνουν πρωινό. Αυτή την ώρα δεν καταλαβαίνω πώς περνάει. Δηλαδή, με ξυπνάνε οι δικοί μου και εγώ ακόμα λέω κοιμήσου, ξεκουράσου. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα εκείνη η ώρα. Σηκώνομαι, τρώω το σαντουιτσάκι μου και φεύγω. Είναι ένα διάλειμμα περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά που κάνουμε.
και κοιμάμαι μία γεμάτη ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν από την Κροατία, νιώθω άνετα και ωραία, το καφεδάκι μου, το βράδυ έχω πάρει και δύο Red Bull να πιω, αλλά δεν ξέρω αν με βοηθάνε, γιατί ξέρετε γιατί, το Red Bull ναι μεν σε κρατάει σε μια εγρήγορση, αλλά όταν περνάει η επίρρεια του Red Bull, μετά νιώθω πιο πολύ κουρασμένος. Αυτό διαπίστωσα στο τελευταίο ταξίδι. Φέτος θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα χρησιμοποιήσω Red Bull στο κατέβασμα, να δω πώς θα είμαι. Θα χρησιμοποιήσω μονάχα καφέ ή Coca-Cola, η οποία και αυτή έχει λίγο καφέινη, έτσι έχει και ζάχαρη, αν και ένας γυμναστής μου είπε ότι ζάχαρη σωτήρι σου φέρνει πνηλία, δεν ξέρω, θα δω πώς θα το κάνω φέτος, αλλά όμως το καφεδάκι μου το έχω. Γιατί αυτή η κίνηση, καφέ, νερό, κάθε 10 λεπτά πίνω μια γουλιά νερό. Αυτή η κίνηση με κρατάει δροσερό το νερό. Έχω ψυγείο μέσα στο αυτοκίνητο, οπότε έχω πάντα δροσερό νεράκι και αυτό με κρατάει. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο Ζάγκρεπ. Συνεχίζουμε το ίδιο καφέ, νεράκι, δροσερό, συνέχεια γουλιές. Φτάνουμε το μεσημέρι στη Σερβία. Τέλος πάντων, μετά περνάμε το Βελιγράδι λίγο. Λίγο το τσιμπάω και την ταχύτητά μου, λίγο έχει πολύ καλό δρόμο προς το Νις προς τα Σκόπια. Στα Σκόπια προσέχω, φτάνω γύρω σε 9 με 10 στα ελληνικά σύνορα. 9 με 10 το βράδυ. Έχουμε ένα μειονέκτημα ότι η ώρα πάει μία ώρα μπροστά, οπότε εγώ ακόμα λογαριάζω γερμανική ώρα. Δεν έχω αλλάξει το ρολόι μου. Όταν φτάνω στα Σκόπια έχω γερμανική ώρα. Είμαι μία ώρα πίσω σχέση με την ελληνική. Άρα λοιπόν φτάνω 9 με 10. Θα μου πεις ότι βάζεις μετά μία ώρα μπροστά. Μία ώρα μπροστά σημαίνει ότι φτάνω γύρω στις 12 στην Καβάλα. Έχω και άλλες 2 ώρες ταξίδι μετά για να φτάσω στην Καβάλα. Με ελληνική ώρα, έτσι. Φτάνω περίπου 12 η ώρα. 12 παρά 12 είμαι στο σπίτι μου στην Καβάλα. Άρα λοιπόν προσέχουμε, οδηγούμε ήρεμα, είμαστε συγκεντρωμένοι στον δρόμο, ακούμε τη μουσική μας. Πολλές φορές βάζω και εκπομπές να ακούσω. Να ακούσω ειδήσεις, να ακούσω κάποια εκπομπή. Γιατί η μουσική μπορεί να σε ενιστάξει, ενώ μια συνομιλία μπορεί να σε κρατήσει. Ωραία. Αυτά λοιπόν με την διαμονή και αυτά λοιπόν με το ολονύκτιο που κάνω. Θα κοιμηθώ άλλη μία ώρα το μεσημέρι κάπου κοντά στο Βελιγράδι ή μετά το Βελιγράδι. Μάλλον μετά το Βελιγράδι, πάντα κάνω μία ώρα ακόμα ύπνο. Οπότε είμαι φρέσκος πάλι και φτάνουμε στα ελληνικά σύνορα. Μετά δεν με πιάνει ο ύπνος με τίποτα, φίλες και φίλοι. Έχω άλλες 2 ώρες για να φτάσω σπίτι. Έχει συμβεί όμως πριν από 10 χρόνια από τα πρώτα μου δρομολόγια όντως να καταρρεύσω, δηλαδή να πω δεν πάει άλλο και να κοιμηθώ περίπου 120 χιλιόμετρα πριν την Καβάλα. Ήμασταν στην Ασπροβάλτα. Εκεί λοιπόν κάπου στην Ασπροβάλτα, σε ένα βενζινάδικο βγήκα έξω, κοιμήθηκα, δεν μπορούσα να φτάσω στην Καβάλα, ήμουν αρκετά κουρασμένος, έκανα κακή διαχείριση στον χρόνο μου γιατί είχα μικρότερη εμπειρία από αυτό το ταξίδι, τώρα όμως είμαι πιο προετοιμασμένος, με τη γυμναστικούλα μου, θα φάω τα μακαρόνια μου, έτσι μακαρόνια τρώω, να έχω υδατάνθρακες στη διαδρομή μου και πάντα έχω ένα μπολάκι με μακαρόνια για να φάω εγώ το μεσημεριανό μου, είναι μακαρόνια εμένα στο δρόμο, έχω κρατήσει ένα μπολάκι με μακαρόνια. Υδατάνθρακας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο γιατί είναι η πρώτη καύσιμη ύλη του σώματος. Άμα κάνω κάπου λάθος, πέστε μου, εμένα με εξυπηρετεί πάντως, σαντουιτσάκια με μπιφτέκια και όλα αυτά που έχει κάνει η σύζυγος πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας και απολαμβάνουμε στο δρόμο. Αυτή είναι λίγο πολύ η προετοιμασία, δηλαδή αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση. Κοιτάζουμε τους χάρτες και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Η διαμονή, όποιος κάνει διαμονή, τους είναι κάνει κάπου στη μέση διαμονή, κάπου δηλαδή με το Βελιγράδι, ανάλογα την ώρα που ξεκίνησε και ανάλογα το χρόνο για να φτάσει. Έχω έναν φίλο και πελάτη μου, ο οποίος κάνει Κρήτη, ταξίδι, πάει Κρήτη, δηλαδή φτάνει Πειραιά και από εκεί παίρνει το πλοίο. Μου λέει ότι πάντα πάω από Ανκόνα, περνάω Ιγουμενίτσα ή Πάτρα και πηγαίνω Αθήνα, Πειραιά για να πάρω το πλοίο. Φέτος θέλει να το κάνει από την κλασική διαδρομή που κάνω και εγώ. Αν πάει την κλασική διαδρομή, όχι η Ουγγαρία, από Σλοβενία και Κροατία, θα είναι χαλαρή διαδρομή, όχι Σαββατοκύριακο, να είσαι Δευτέρα στα σύνορα Κροατία-Σερβία και Σερβία-Σκόπια, Δευτέρα μεσημέρι, Δευτέρα πρωί, είναι πολύ πιο χαλαρά, ειδικά το Δευτέρα πρωί είναι πολύ πιο χαλαρά. Άρα λοιπόν να μπορέσεις να περάσεις τις διαδρομές αυτές και να κοιμηθείς κάπου στη μέση. Κάπου στη μέση είναι Κροατία-Σερβία.
Και η Σερβία έχει καταλύματα. Μπορεί να συμβολευτεί στην Αντιατσέ που έχουν αναγνωρισμένα καταλύματα για να μην έχεις προβλήματα, γιατί είναι δύσκολες χώρες να βγεις εκτός αυτοκινητοδρόμου ή να πας σε κάποιο, ξέρω εγώ, ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο, αν δεν είσαι μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Ή κάποιοι άλλοι μπορούν να πάνε και βόλτα, το κάνουν βόλτα τουριστικά, πάνε στο Ζάγκρεπ ή πάνε στο Βελιγράδι, βόλτα. Μπορείς στο Βελιγράδι να κάνεις διανυκτέρευση και να δεις και το Βελιγράδι, να το κάνεις τουριστικό δηλαδή όλο αυτό. Σωστό, όποιος δεν αντέχει να το κάνει, και εγώ θα το έκανα εάν είχα τόσο μεγάλο δρομολόγιο να πάω Κρήτη, θα έκανα διανυκτέρευση, αυτονόητο είναι. Και γενικά, πάντως, φίλες και φίλοι, οι περισσότεροι από ό,τι ξέρω πηγαίνετε και κοιμάστε μέσα στο αυτοκίνητο καμιά ωρίτσα και συνεχίζετε. Ο ύπνος στο αυτοκίνητο όμως, να ξέρετε, δεν βοηθάει κάνω το κράτησμα του οδηγού πίσω και κοιμάμαι. Δεν βοηθάει. Εγώ κοιμάμαι οριζοντίως. Πηγαίνω στα πίσω καθίσματα. Όταν είχα τα παιδιά με σταθερά καθίσματα, τα έβγαζα και κοιμόμουν εγώ οριζοντίως. Τώρα που τα παιδιά είναι πιο μεγάλα, ο ένας δεν θέλει πλέον κάθισμα, ο άλλος έχει ένα καθισματάκι που απλά το βγάζει, δεν είναι τίποτα, μόνο κάθισμα, όχι πλάτης, είναι ένα απλό κάθισμα. Άρα λοιπόν, κάθομαι και κοιμάμαι οριζοντίως με την πόρτα ανοιχτή, με την πόρτα κλειστή, αλλά το κορμί μου είναι εξαπλωμένο. Ή παίρνω ένα κουβερτάκι εκδρομής και εξαπλώνω κάτω από κάποιο δέντρο. Άρα βγάζω παπούτσια, κοιμάμαι κανονικά. Βοηθάει αυτό, γιατί κάποιοι μου λέτε, εγώ κουράζομαι. Βέβαια, άμα κάνεις το κάθισμα λίγο πίσω, πού να απλώσεις τα πόδια, πώς να μαζευτείς το λίγο το κορμί σου, να τεντώσεις τα γόνατα, έτσι είναι πολύ σημαντικό, να κυκλοφορήσει το αίμα για μία ώρα σωστά και να αποσυμφορηθεί η πίεση, γιατί υπάρχει πίεση έτσι όσο κάθεσαι στο κάθισμα και οδηγείς. Και στο σώμα που τα πόδια είναι μαζεμένα, αλλά και οπτικά και εγκεφαλικά καταναλώνεις πάρα πολύ μεγάλες ενέργειες. Άρα λοιπόν, κοιμάσαι μία ώρα, αλλά ξαπλάρεις κανονικά, έτσι. Βγάζεις και παπούτσια και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν οδηγώ με παντόφλες, το κάνω πολύ σπάνια αυτό, γιατί πρέπει να έχω συμπλέχτη με ταχύτητες, δεν έχω αυτόματο αυτοκίνητο. Άμα πάρω κάποιο με αυτόματο, μπορεί να έχω με παντόφλες. Μπορεί να σου κάνω παρατήρηση, οι σέρβοι να σταματήσουν να σου πούνε, α, γιατί φοράς παντόφλες. Έχω ένα πολύ ελαφρύ αθλητικό παπουτσάκι και οδηγώ όμορφα και ωραία, αλλά όταν κοιμάμαι αυτές τις 2 ώρες, μία το πρωί στο Ζάγκρεπ και μία μετά από το Βελιγράδι, άλλη μία ώρα, κοιμάμαι κανονικά έξω, κάτω από κάποιο δέντρο ή στο πίσω κάθισμα, οριζοντιώνομαι και απλώνω το σώμα μου. Σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρετε αν θα πάτε με τη μία ή αν θα κάνετε διαμονή. Αν αυτή την εκπομπή σου αρέσει, κάνεις ένα like, κάνεις μια, ξέρω εγώ, έτσι, μια εγγραφούλα στο καναλάκι. Είμαι ο Σωτήρης ο Μουζίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείς το καναλάκι. Έτσι, προσπαθώ και εγώ να φανώ χρήσιμος και ωφέλιμος, είτε με τα ταξίδια μου, είτε με τη ζωή στη Γερμανία, με τη μετανάστευση, είτε με αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, και είναι πάρα πολλά. Λένε διάφορα, λένε για πολέμους, καταστροφές, το ένα και το άλλο, φίλες και φίλοι, έρχεται καλοκαίρι, δεν θα γίνει τίποτα, να είσαι σίγουροι γι' αυτό, θα πάμε διακοπές όλοι, ό,τι γίνει θα γίνει μετά από το Σεπτέμβριο. Οπότε μην αρχίζετε, καταιγίδες, ηλιακές, μαγνητικές, πυρηνικά, ο Πούτιν τα κάνει, τα αράνει, τα βγάζει, τα βάζει, τα βγάζει, τα βάζει, το ένα και το άλλο, Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε διακοπές. Έχουν μείνει λίγες εβδομάδες, αύριο μπαίνει ο Ιούνιος, ωραία, έχουμε 1η Ιουνίου, συγκεντρωνόμαστε και οργανωνόμαστε και σκεφτόμαστε μονάχα αυτό. Εμείς δεν παίρνουμε ούτε εγώ ούτε σύζυγός μου διακοπές μέσα στη σεζόν, οπότε όλη η άδεια μεταφέρεται για 4 εβδομάδες γεμάτες το καλοκαίρι, 31 μέρες με 32 είναι οι διακοπές μας φέτος, του χρόνου όλα πάνε καλά θα κάνουμε και 35 και 36 μέρες. Θα ξεχάσουμε ότι είμαστε στη Γερμανία, ότι ζούμε στη Γερμανία. Τις πρώτες 15-20 μέρες έχω βάλει το κινητό να ενεργοποιεί υπενθύμηση. Μετά από, δηλαδή τις τελευταίες 10 μέρες, χτυπάει το κινητό να μου πει ότι ξέρεις κάτι, σε 10 μέρες ταξίδι επιστροφής. Άρα το όλο το προηγούμενο διάστημα ξεχνάω ποιος είμαι, τι είμαι και που είμαι, παρά μονάχα απολαμβάνω αυτές τις στιγμές με φίλους, με τους συγγενείς, με τους δικούς μου ανθρώπους. Τις βόλτες μας, τα μπάνια μας, τα παιδιά, τα παιχνίδια και τις εκδρομές μας. Αυτά κάτι που μας δίνει πολύ μεγάλη έτσι, δύναμη για τις μπαταρίες. Γυρίζουμε πίσω πάρα πολύ δυνατή και μπορώ να πω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα κάνουμε και πλάκα, γιατί τώρα με τα Skype και τα Mype και τα ενδοεπικοινωνίες βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα μπορεί να σου βγει λίγο κούραση, αλλά έρχεται το Πάσχα και από το Πάσχα μετά λες: όπα, να το φτάσαμε πάλι. Βλέπετε τέλος Μαΐου.
σε 5 εβδομάδες, 6 ξεκινάμε διακοπές, φίλες και φίλοι. Να είστε γεροί και δυνατοί όλοι λοιπόν. Ακούμε Web Radio Ελληνάδικο με την καλύτερη ελληνική μουσική. Κάνουμε συνεργασίες, πάμε τα γνωστά, δουλεύουμε μαζί, οργανωνόμαστε. Βάζουμε την αγάπη μπροστά, την κάνουμε πρωταγωνίστρια στη ζωή μας για να μυθούμε στην αγάπη, στο σεβασμό, στην αλληλοκατανόηση και επιτέλους να ξυπνήσουμε και να βρούμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δείτε πάλι αυτή την εκπομπή, οργανωθείτε, πάρτε χαρτί και μολύβι και γράψτε, μιλήστε με την αντιατσέ, μου λένε κάποιοι εγώ δεν έχω αντιατσέ, με γεια σου, με χαρά σου, μην έχεις αντιατσέ. Εγώ θα δώσω κάθε χρόνο τα 90-95 ευρώ πόσα είναι, μια φορά το χρόνο μου τα παίρνουνε και δίνω επίσης και 62 ευρώ, φέτος 62 μου το κάνανε, από 52, 56, 58 έγινε 62 φέτος, είναι της αντιατσέ το πρόγραμμα, εάν συμβεί κάτι στο δρόμο, ακόμα και με ελικόπτερο να σε πάρουν, δηλαδή να μου φέρουν το αυτοκίνητο με τρένο πίσω πάλι στο σπίτι. Είναι ένα πρόγραμμα ταξιδιωτικό ασφαλιστικό για διεθνή ταξίδια. Είναι σημαντικό να το έχετε, φίλες και φίλοι. Είναι 62 ευρώ το χρόνο, τα δίνω και δίνω άλλα και άλλα 90 ευρώ στην Αντιατσέ τον χρόνο, η οποία μου δίνει και κάποιες παροχές. Ναι, εγώ το έχω γιατί άμα συμβεί κάτι να μπορώ να είμαι ασφαλισμένος και να μπορώ να έχω λιγότερα έξοδα εάν συμβεί κάτι. Χτύπα ξύλο ή καλύτερα να χτυπήσω το κεφάλι μου. Λοιπόν, γιατί μην νομίζετε, δεν έχει πολύ μυαλό μέσα. Α, τέλος πάντων. Κάντε μια συνδρομούλα, δεν είναι κακό. Κάντε συνδρομές που θα σας εξυπηρετήσουν και θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και μην είστε αυτό το έλα μωρέ και έλα μωρέ. Γιατί μετά θα έρθει το μπουγιουρντί και δεν θα ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Στην καλύτερη περίπτωση, έτσι, άμα γλιτώσεις από ταλαιπωρία, από τεχνικά προβλήματα στο αυτοκίνητο ή από κάποιο ατύχημα, όπως είπα, χτύπα ξύλο. Να είμαστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Κράτα σημειώσεις, δες πάλι την εκπομπή. Θα επανέλθω πριν φύγω εγώ για διακοπές και θα γυρίσω και βίντεο όλο το ταξίδι και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα και με την εμπειρία μου στο YouTube να μπορέσω να φτιάξω μια παραγωγή, να το πω έτσι, η οποία θα βοηθάει τους συνανθρώπους μας να επιλέγουν διαδρομές και να βλέπουν τα δύσκολα σημεία ή να βλέπουν, ξέρω εγώ, ακόμα και πού βρίσκονται τα σταθερά σημεία των ραντάρ. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, μέχρι την επόμενη εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, γεροί και δυνατοί. Έχετε την αγάπη μου. Γεια και χαρά.